θα μπορούσαν οι συμμετέχοντες σε λίγο αριθμό. Είπανε πάντα ότι είναι εδώ πέρα κάθε παιδιά, θα μας πούνε τις εμπειρίες τους. Yeah. Άμα θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα, πώς είναι το περιβάλλον, κάποιο θέμα παλιό που έχει πέσει. Τώρα κάνει λοιπόν μόνο να ανοίξει λίγο η κουβέντα να συζητήσουμε κάποια από τα παλιά θέματα που έχουν κρατήσει από πέρυσι. Γιατί εγώ τώρα σκέφτομαι 24 ώρες. Τι κάνετε εκεί πέρα. Πραγματικά έχω. Καταρχήν τα πέρυσι για παράδειγμα έγιναν 29 προβλήματα πρώτη. Που ήταν πάλι, τα οποία έρχονταν ανά 4 ώρες, έρχονταν 4-5 προβλήματα. Κάποια όλα ήταν διαμεθνισμένη δυσκολία. Υπήρχαν και εύκολα, υπήρχαν πιο δύσκολα, υπήρχαν και έξτρες. Τα προβλήματα, τα περισσότερη δυσκολία είναι τα αλγοριθμικά, έχει να κάνει με την επίλυση παρά με τη γλώσσα. Απλά η γλώσσα προγραμματισμού πρέπει να έχετε μια εμπειρία ώστε να σας βοηθήσει στην τελική επίλυση για το πόσο γρήγορα θα είναι. Τώρα αυτό τα προβλήματα που σας έστειλαν ήταν στη συγκεκριμένη γλώσσα, ήταν και πολλά. Ο διαγωνισμός γίνεται πάνω στην πλατφόρμα του Χάκερα. Έχετε κάποια εμπειρία του Χάκερα. Μπορείτε να γράψετε σε πάρα πολλές γλώσσες. Από C, Java, Basic, Visual Basic, Python, Pascal, ό,τι θέλεις. Ασάντη. Ασέντη, δεν ξέρω. Τι να χρησιμοποιείς ασέντη. Ξέρεις ασέντη, ασχολείσαι με την ασέντη. Δεν υπάρχει έτσι να μπορούσε να... Κοίταξε, δεν έχει όλες τις γλώσσες, απλά έχει τις κυρίως τρίτου έως και τέταρτο επίπεδο. Υψηλής και... Πάει μάλιστα και είναι ναι, μάλιστα είναι. Απλά τα προβλήματα δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με βάση δεδομένων. Εντάξει. Απλά πρέπει να πατήσεις. Θα σας δείξω ένα λίγο ένα άλλο. Είναι σε αυτή τη μορφή. Υπάρχει μια περιγραφή του προβλήματος. Το τι θέλετε να κάνετε, το τι ζητάει να σας κάνει. Και μετά σας λέει ποιες θα είναι οι είσοδοι του προγράμματος. Και μετά σας λέει ποιες θα είναι οι έξοδοι. Σας δίνει ένα παράδειγμα εισόδου και ένα παράδειγμα εξόδου. Και μετά σας εξηγεί από κάτω ένα πιθανό σενάριο πώς. Πώς λειτουργεί, το τι γίνεται. Περισσότερο αυτό μπορείτε να δείτε σε όποια γλώσσα θέλετε. Ο διαγωνισμός γίνεται στην πλατφόρμα του Hacker. Τη μέρα που είναι ο διαγωνισμός, θα μας ταλεί με όσοι δηλώσουν ομάδες, μέχρι που είναι με ομάδες τριών ατόμων, θα μας ταλεί ένας κωδικός για να μπούμε στο διαγωνισμό. Όλα τα προβλήματα λύνονται σε αυτή τη βάση, σε αυτή την πλατφόρμα. Σε αυτή την πλατφόρμα μπορείτε να γραφτείτε και εσείς όσοι δεν ξέρετε από Hacker, hacker.com.
Εδώ πέρα τώρα είναι γενικά είναι μια πλατφόρμα για γενικά προγραμματισμού. Μπορεί κάποιο να εμβαθύνει από το. Έχει εισαγωγικά πράγματα και έχει και διάφορα άσχετα από την άλλη. Παράδειγμα, το Project Euler Plus έχει μέσα μαθηματικά προβλήματα σε τόσο advanced level που χρειάστηκα που μέχρι και ο μαθηματικός λίγο κάπου το σκέφτηκε. Ότι το λύσαμε το πρόβλημα, το λύσαμε, αλλά το δυσκολεύτηκε κάπως να καταλάβει τι ζητάει, τι ακριβώς ζητάει και πώς ακριβώς το ζητάει. Ένα βασικό στοιχείο είναι όχι αποκλειστικά να το κλείσει κάποιος. Γιατί για μένα το κέρδος δεν είναι η νίκη, η πολυγαμή είναι η εμπειρία που παίρνει κάποιος μέσα από την διαδρομή. Αυτό είναι το κέρδος. Δεν είναι η νίκη από καταρχήν να βγει κάποιος πρώτος, πρώτη ομάδα. Για μένα είναι κερδίσει πάρα πολλά γιατί γίνεται να προσπαθεί να βάλει τον εαυτό του να λύσει και σε δοκιμάζει κάτω από 24 ώρες. Γιατί είπε στις 24 ώρες τι κάνουν εκεί. Γιατί θέλει να δει τις αντοχές. Κανονικά, να δει πόσο κάποιος μπορεί να αντέξει. Για να φτάσει στο σημείο μέσω της ΑΕΤΑΚΤΕΚΤΕ να ουσιαστικά να παράγεις κάτι το οποίο θα βοηθήσει κάποιο με κάποιο τρόπο στον κόσμο. Πόσο πρέπει να περάσει το διάστημα περβάθηση. Όχι, εδώ αυτό το project που είπαμε εδώ τώρα. Σκέψω ότι κάποιος φτιάχνει ένα πρόγραμμα για το κινητό τηλέφωνο, το οποίο να αναγνωρίζει με GPS ότι τα κάθε φανάρι να έχει GPS. Οπότε κάποιος είναι τυφλός, αλλά επάνω του έχει το κινητό τηλέφωνο το οποίο έχει GPS και αναγνωρίζει ότι πλησιάζει κοντά στο φανάρι. Το φανάρι, οπότε αυτόματα το κινητό τηλέφωνο να στέλνει ένα σήμα στο φανάρι. Το φανάρι να έχει ένα δέκτη και να αναγνωρίζει ότι ο τάδε που του στέλνει τώρα, να του στέλνει ένα ID, είναι τυφλός, έχει κινητικά προβλήματα, οτιδήποτε. Οπότε να ρυθμίζει αυτόματα τη διάρκεια του φαναριού, του φωτός, το πράσινο ανθρωπάκι. Αυτό μπορεί να είναι, αν είναι μια ομάδα κάποιων φοιτητών και το ασχοληθεί δραστικά, ίσω να είναι και αποτέλεσμα κάποιων μηνών. Δεν είναι. Υπάρχει μέσα από το challenge, ας πούμε, μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο τόσο μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να παρατηρείτε, δεν είναι ουσιαστικά. Όχι. Το αντίθετο, αυτό θέλουν. Αντίθετα, θέλουν απλές και έξυπνες ιδέες. Απλές και έξυπνες ιδέες. Πέρυσι είχε γίνει ένα project αυτό που είναι από το Communication Society σε αυτόν τον διαγωνισμό. Το διαγωνισμό του Communication Society Change the World. Και Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού φτιάξανε ένα ελικοπτεράκι, ένα drone, το οποίο πάνω είχε ενσωματωμένο ασύρματο GSM δίκτυο, 3G δίκτυο, όπου έκανε επανεκπομπή σήματα κινητών τηλεφώνων τα οποία ήταν είτε θαμμένα, είτε έδινε παροχή υπηρεσίας σε πληγήσεις από σεισμού περιοχή ή από θεομηνία ή το οποτεδήποτε. Και αυτό βραβεύτηκε. Και μάλιστα μερικά κράτη το υιοθετούν κιόλας τώρα. Δηλαδή έχουν αγοράσει ήδη κάποια drones, έχουν κάνει προμήθεια κατάλληλη υλικών, ούτως ώστε σε περίπτωση θεομηνίας ή καταστροφής να μπορούν αυτά να τα βγάλουν έξω για να υπάρχει επικοινωνία. Να μην διακοπεί η επικοινωνία. Γιατί με την επικοινωνία υπάρχει συντονισμός. Και δεν είναι μόνο συντονισμός μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ υπηρεσιών, μεταξύ αστυνομίας, π.χ. ήξερο στρατού, κάποιο στρατό χρησιμοποιεί δικά του μέσα. Απλά θέλω να σε πω ότι δεν πρέπει να παρατηρείται αυτά. Και εμείς ουσιαστικά τι κάνουμε, μπήκαμε σε αυτόν τον διαγωνισμό με το συγκεκριμένο project ως ότι θα φτιάξουμε ένα υποσύστημα ενός μιας έξυπνης πόλης. Γιατί το σύστημα των φαναριών και το πώς θα κάνει να αναγνώρισε ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, με συγκεκριμένες ανάγκες,
είναι μέρος ενός προβλήματος, ενός υποσυστήματος μιας έξυπνης πόλης. Δηλαδή, είναι υποσύστημα ενός υποσυστήματος ενός συστήματος. Και αυτό δεν περνά παρατηρητό, γιατί όσο περνά ο καιρός, τόσο περισσότερο οι πόλεις θα γίνουν πιο έξυπνες, τόσο περισσότερο θα ενσωματωθούν στις έξυπνες πόλεις συστήματα. Ένα από αυτό το σύστημα είναι και αυτό, το σύστημα των φαναριών. Μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Οτιδήποτε άλλο. Απλά επιλέξαμε αυτό. Αγίος Πέτρος, διόρκο. Αυτά είναι τα περσινά. Έξτε, η μηνιά είναι η περσινή διοργάνωση. Αυτά είναι κάποια τα προβλήματα. Βλέπετε ότι η δυσκολία είναι τα προβλήματα διαφορετικά σε ανάλογα με την δυσκολία τους. Έχει easy, έχει medium, έχει moderate, έχει advanced. Έχει διάφορα προβλήματα. Έρχονται σε αυτή τη σειρά. Το ότι ήταν τα καινούργια δεν σημαίνει ότι χάθηκαν τα παλιά, μα δεν τα λύσετε. Μπορείτε να λύσετε από το πρώτο πρόβλημα που είδε, από την εκκίνηση, ακόμα και αν είστε στην 20η ώρα. Διαλέγετε εσείς ποιο θα λύσετε. Εδώ πέρα, αν πατήσουμε μέσα, για παράδειγμα αυτό πέρα που έχει επιληφθεί από την ομάδα μας, είπαμε είναι, εδώ πέρα γίνεται περιγραφή του προβλήματος. Πώς γίνεται, τι θα έχουμε είσοδο, τι θα έχουμε έξοδο, ποιο κάτω μας περιγράφει, τι θα εμφανίζεται η είσοδο στην οθόνη μας, τι πρέπει να εμφανίζεται η έξοδο στην οθόνη μας. Γίνεται επεξήγηση για αυτά το input και το output, εδώ πέρα κάτω. Και εδώ πέρα αυτά που έχουμε λύσει είναι αυτά που έχουν περαστεί, είναι ο τρόπος, αυτό δεν μας το δίνει όταν είναι στο διαγωνισμό, είναι μας δίνει μια βέλτιστη λύση, αυτή πώς θα έπρεπε. Πώς θα το βρέψουν να λυθεί. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Και στο τέλος εδώ πέρα. Πάτα λίγο κλικ στις γλώσσες να δούμε τα παιδιά, με τι γλώσσες γράφουν. Και στο τέλος εδώ πέρα πάμε να βάλουμε τον κώδικά μας, ο οποίος γίνεται compile στη δικιά του πλατφόρμα. Δεν το κάνουμε τον υπολογιστή μας. Οπότε ο υπολογιστή μας το πόσο γρήγορος είναι δεν παίζει ρόλο. Γιατί τα προβλήματα έχουν κάποιους περιορισμούς. Ανάλογα με τη γλώσσα. Άρα το κάνει compile στους δικούς του σερβερ, ας πούμε, και στο αποτέλεσμα. Ναι. Οπότε δεν έχει σημασία αν ο αντίπαλός μας έχει καλύτερο υπολογιστή, χειρότερο για το πόσο γρήγορα θα τρέξει, αν θα είναι εκτός ορίων ή εντός ορίων που έχουμε υποκριθεί. Πρώτος είναι εδώ πέρα. Οι γλώσσες είναι πάρα πολλές. Σε. Βάση. Βάση δηλαδή για να. Σε SAR, D, Erlang, F. F-Sharp, Go, Java 7, 8, JavaScript, Objective-C, Pascal, Perl, PHP, Python 2, 3, Ruby, Rust. Κάποιες από τις που δεν κάτι έχουμε ακούσει. Αλλά τις βασικές πιστεύω που οι περισσότεροι ξέρουμε σε Java, ακόμα και Python που ασχολούνται κάτι καινούργιοι. Έχει και Ruby ακόμα. Είναι ανάλογα. Δεν ξέρει. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα μπορούμε. Αν επιλέξουμε μια γλώσσα, πρέπει να τη λύσουμε μόνο σε αυτή. Αν κάποια γλώσσα ξέρουμε 2-3 και ξέρουμε ότι μια μας είναι πιο εύκολη από την άλλη, μπορούμε τη μια να τη λύσουμε με το ένα πρόβλημα, το λύσουμε με C, το άλλο με Java ή το με Python. Δεν έχει περιορισμό. Γίνεται compile. Στην αρχή πατάμε εδώ πέρα run code και μας βγάζει από εδώ πέρα κάτω τα αποτελέσματα αν, το έχουμε, αν δεν έχουμε προβλήματα compile, δηλαδή ο κώδικας μας είναι σωστός και τρέχει ανεξάρτητα αν θα έχει τα σωστά αποτελέσματα θα μας δείξει από κάτω τα αποτελέσματα. Αν τα πρώτα αποτελέσματα είναι σωστά τότε κάνουμε support code και τρέχουν διάφορα test cases. Δηλαδή, πέρα από αυτό το input output που μας δίνει στην αρχή, αρχίζει και τέχει άλλα, ελέγχει και άλλα πράγματα. Μπορεί να περάσουν 2-3 τεστ cases και κάποια άλλα κοπούνε γιατί δεν είναι σωστά προγραμματισμένο ή δεν είναι η ευέλικτη λύση. Δεν είναι μια ευέλικτη λύση, αλλά υπάρχει κάποιο περιορισμό. Και ανάλογα με το. Αν έχουμε λύση, παίρνουμε το 100% της βαθμολογίας.
Και, αν, και ανάλογα και την τέλεια φορολογία παίζει ρόλο και πόσο το έχουν λύσει οι άλλοι που είναι από εμά. Μετράει και ο χρόνο. Ο χρόνο μετράει σε σχέση με του υπόλοιπου. Δηλαδή, αν είναι κάποιο πολύ, πολύ δύσκολο και έχει περάσει 5 ώρε και το έχει λύσει κανένα και λύσουμε εμείς, το λύσουμε εμεί πρώτοι, εμεί θα πάμε το maximum τον πόντο. Αν είναι κάτι πολύ εύκολο, το λύσουμε εμεί γρήγορα, αλλά το έχει λύσει και το 50-60% τον άλλο, θα πέσει η βαθμολογία μα. Γι' αυτό και άμα θα δείτε. Οπότε ουσιαστικά σας λέει, λύστε το γρήγορα. Με τον... σχέση με τους άλλους. Εδώ σχέση πέρα με τους άλλους. Και... δηλαδή όσοι έχουν προσπαθήσει να το λύσουν, μόνο το 77,45% το έχει λύσει πλήρως. Το 36% που είναι easy τώρα. Σήμερα να κάνω μια διακοπή, επειδή πρέπει να αποχωρήσω. Χάρηκα πάρα πολύ που έστω και εσείς ήρθατε εδώ πέρα και ελπίζω να συνεχίσουν εδώ να σας δείτε, να δείτε το ενδιαφέρον που έχει. Γιατί δεν ξέρετε, άμα δεν το διατηρήσουμε το αφήνω την ομάδα με όλο το... Μπορείτε εδώ πέρα, έχω μια κατάσταση, μπορείτε να γράψετε το Παύλος, ο Παύλος ή τα παιδιά και μέσω η πρώτη γραμμή θα σας εξηγήσω. Αλλά μπορείτε και με εμένα, μπορείτε και με τον κύριο Κιλά, αλλά πάντοτε είμαστε σε επαφή με τον Παύλο. Έχουμε Facebook, μπορείς να μας βρεις και εκεί. Είναι βέβαια κλειστή ομάδα, αλλά κυρίως άτομα που ξέρουμε τους επιτρέπουν να... Έχουμε και σελίδα. Έχουμε και σελίδα. Μπορείς να σας αφήνω παιδιά. Γεια σας. Οπότε τρόποι επικοινωνίας υπάρχουν ουσιαστικά. Να βλέπω δει το site, το οποίο είναι λίγο... Βρισκόμαστε σε βάση ανακατασκευής. Δεν είναι το μόνο που γίνεται, γίνεται σε όλα τα brands, σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αυτό. Γιατί έγινε μία, γίνεται γενικά κάτι αλλάζει στην IEEE στην Ελλάδα. Αλλάζει ο τρόπος επικοινωνίας. Παλιά ήταν πιο δύσκολο να επικοινωνήσει brands με brands. Πλέον γίνονται συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων. Εμείς για παράδειγμα σκεφτόμαστε να συνεργαστούμε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αν θυμάμαι καλά λέγεται, κάτω στη Λαμία, σχετικά με βιοιατρική, με κάποια project βιοιατρικής, που χρειάζονται βοήθεια στον προγραμματισμό και στις βάσεις δεδομένων. Εκείνοι έχουν το κομμάτι της βιοιατρικής, εμείς θα αναλάβουμε το κομμάτι της πληροφορικής. Και έτσι γίνονται μεγάλα project από κοινού χωρισμένα. Πιστεύω σε κάλυψα. Το... γενικά κάτι αλλάζει. Για το Ιντεξέμ, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Να σας εξηγήσουμε, έχει κάπου έτσι. Εγώ σαν καινούργιος χρήστης, άμα από μέσα, έχει ένα, ας πούμε, χύψη, tutorial, ή είναι ένα χάος που πρέπει εγώ να κάνω. Ως προς τι. Ως προς τη γλώσσα προγραμματισμού ή ως προς το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Θέλω να το δώσω αυτό το θέμα. Το πρώτο. Όχι, μπαίνετε κανονικά, κάνετε account του hacker. Yeah. Αν πατήσετε στο Google IEEE Extreme Training Hacker, θα σα το βγάλει. Αυτά είναι τα περσινά θέματα. Αυτά είναι τα περσινά θέματα. Δεν έχει να κάνει. Τελείωσε ο διαγωνισμό, το δημοσίευσα. Τελείωσε. Είναι σαν ένα κομμάτι του hacker. Το hacker δεν έχει να κάνει με σχέση με, το, με την IEEE. Απλά η IEEE χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του hacker για να κάνει διαγωνισμό τη. Βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτά εδώ πέρα δεν χρειάζεται να είστε μέλος της IEEE για να. Αν θυμάμαι, πέρυσι ήταν τις 8, έτσι. Τώρα έχει τις 9 μέχρι, τις περσινής. Πέρυσι και τα προπερσινά. Έτσι γίνεται. Νομίζω ακόμα τα έχει. Ακόμα τα έχει. Αν κατέβει προς τα κάτω και πέσει, δούμε τις σελίδες. Αυτό που λέω δηλαδή είναι ως προς το πώς θα μπείτε τα λύσετε ή αν τα tutorial είναι για να βάζετε το πρόγραμμα το γλώσσα που έχει για για το... εργασίες αυτά. Tutorial για να... δεν ξέρω, το σύγχρος του χάρη μέσα δεν έχει. Αν κάποια αναζήτηση στο Google υπάρχει κάποιος που το έχει κάνει έξω, που δεν σημαίνει ότι είναι οπωσδήποτε 100% σωστό. Ασκήσει δεν έχει. Νομίζω ότι ασκήσει επειδή είχα μπει νομίζω. Και έχει κάποιες ασκήσεις που το βγάζει κείμενο, ας πούμε, και εσύ πληκτρολογίζει με τον κώδικα και σου... Ναι, μα αυτό ακριβώς είναι. Αν μην πει, είναι
δηλαδή αν... Απλά τι γίνεται, επειδή βρίσκουμε λιγάκι δύσχριστο το να γράφεις σε σελίδα χωρίς να υπάρχει κάποιο auto completion, γιατί μην ξεχνάς που συναγωνίζεσαι. Είναι σαν να γράφεις notepad. Ναι, είναι σαν να γράψεις notepad. Δηλαδή υποτίθεται ότι θέλεις να γράψεις και να έχεις μια ταχύτητα, μια ευκολία στο auto complete, όλα αυτά. Θέλεις όλα τα εργαλεία. Το κείμενο σου το δίνει κατευθείαν από πέρα μέσα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο, άμα είναι να σου το δείξει πώς λύνεται, δεν έχει λογική. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή ότι αυτός ο διαγωνισμός περισσότερο είναι να διαδοξείτε στο αλγοριθμικό κομμάτι παρά σε ποια γλώσσα θα γράψετε. Απλά η σωστή γνώση, μια βαθιά γνώση της γλώσσας βοηθάει σε να το λύσετε πιο εύκολα. Δηλαδή αν ξέρετε ένα μεγάλο μέρος της γλώσσας, πώς λειτουργεί τις συναρτήσεις της, τα πλεονεκτήματά της, τα μειονεκτήματά της, σας κάνει πιο εύκολη ζωή στο να γράφει τον κώδικα. Αν κατανοήσετε το πρόβλημα, το πώς λύνεται, πάνω στο χαρτί, ποια είναι η διαδικασία να λυθεί, μετά θεωρώ ότι πιο εύκολο είναι το κομμάτι. Από αυτά που είδαμε εμείς. Γιατί και εμείς πέρυσι πήγαμε με τη λογική ότι, okay, εντάξει, θα είναι εύκολο, αλλά το δύσκολο κομμάτι θα είναι η γλώσσα προγραμματισμού, θα χρησιμοποιήσουμε και τελικά διαφευθήκαμε. Αλλά δεν είχαμε και την εμπειρία, γιατί ήμασταν βασικά οι πρώτες ομάδες που πήγαν διαγωνισμού στην Εξωτερική. Σαν εμπειρία, εμένα μ' άρεσε. Δηλαδή, πώς προβλήθηκε τον προγραμματισμό, εμένα μ' άρεσε. Πραγματικά, πέρυσι είχε 2.300 ομάδες. Φέτο περιμένουμε να ξεπεράσουμε τις 2.500. Να ξέρετε. Έχω επικοινωνήσει με τα άλλα ιδρύματα τα ελληνικά. Και με έχουν πει ότι έχουν περισσότερο συμμετοχή από φέτος. Εδώ βλέπετε... Εδώ πέρα βλέπετε τα submissions που έχει... Ναι, δηλαδή αφού βλέπουμε ότι τέτοιο κώδικα δεν έχει πρόβλημα στο bug, άμα δείτε φυσικά το σειρά δεν ολοκληρώθηκαν όλα τα test cases και το score που πήραν ήταν 68,4. Προσέξτε, τα test cases έχω προσπαθώ να σας δείξω τώρα. Θα... μισό λεπτό. Κάνε από ένα αποτυχημένο. Ναι, αυτό θέλω. Δύο results είναι. Όχι δύο results. Πώς πήρες το παλιό το κώδικα. Δεν το ανοίξω. Βρισκόμαστε σε φάση αυτή τη στιγμή να λύνουμε τα παλιά τα προβλήματα, τόσο ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων το τι μας περιμένει πάνω κάτω. Αυτή τη στιγμή έχουμε λύσει καμιά 4-5-6. Εντάξει, απαιτεί και κάποιο χρόνο για να κάτσει να τα λύσει. Έτσι. Και προσπαθούμε να κάνουμε προπόνηση πάνω σε αυτά. Πάνω σε maps. Κυρίως, εντάξει, εγώ γράφω σε C++. Προσπαθώ να κάνω σε STL βιβλιοθήκες, δηλαδή Standard Template Libraries. Που δυστυχώς δεν σας μαθαίνουν εδώ. Δηλαδή, εγώ πήρα βιβλίο για να μάθω ακριβώς τι συμβαίνει και να καταλάβω ακριβώς τι συμβαίνει. Την STL τη μαθαίνει στα τελευταία κυρίως κεφάλαια των βιβλίων που σας δίνουν εδώ πέρα. Δηλαδή, vectors είναι το πιο απλό. Έτσι, αλλά σας το μαθαίνουν σαν extreme πράγμα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το πρώτο πρόβλημα ήταν vectors, έτσι. Το εύκολο. Το πρώτο, το εύκολο, ήταν vectors που το μαθαίνουμε εμείς σαν advanced. Δεν θέλω να σας τρομοκρατήσω, απλά θέλω να σας πω ότι εάν θέλετε να συμμετέχετε, να ξέρετε τον βαθμό της σχολίας. Ότι δεν είναι πάμε και εντάξει... Έτσι. Θέλει, καταρχήν μπορεί, έχεις ό,τι μπορείς να φέρεις, ό,τι θέλεις, βιβλία. Έχει ίντερνετ ανοιχτό, μπορεί να κάτσει να ψάξει. Σου λέει η IEEE, όρμα. Δεν μα νοιάζει το τι θα φέρει μαζί σου. Εμά μα ενδιαφέρει να λύσει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιο γραμμένο για να το λύσει. Ναι, δεν είναι δηλαδή αντιγραφή. Είναι με τη σκέψη, είναι με τη ξυπνάρα. Αυτό πιστεύει. Τώρα εδώ πέρα έχω βάλει ένα κώδικα το οποίο δεν πέρασε όλα τα τέσσερα cases. Αν πάρει το νούμερο ένα κώδικα. Βλέπουμε ότι. Στην πρώτη φάση, δηλαδή το παράδειγμα που έκανε, εδώ πέρα αυτό το παράδειγμα που μας έκανε, το αποτελέσμα μας τα έβαλε σωστά. Λέει εδώ πέρα τι έπρεπε να πει η είσοδος,
Και ποια είναι αυτό το κώδικα που γράψαμε εμείς εφόσον τελειώσει το compile, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Κάποιο πρόβλημα. Το test case ουσιαστικά είναι ένα δείγμα από τις τιμές που πρέπει να βάλεις για να βγουν σωστές. Τις πήρε, τις έβαλε, τελείωσε, τις πέρασα. Προσέξτε όμως τώρα. Κοίτα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι βγαίνει έξω δρόμο και τι περιμέναμε. Κάποιο μπορεί να βγάλει λάθος. Μπορεί να έχουμε γράψει σωστό κώδικα, να μην υπάρχει πρόβλημα στο compile, αλλά να μην έχει τα αποτελέσματα που θέλει. Και να μας βγάλει λάθος. Εδώ πέρα τώρα, στην πρώτη φάση, καταφέραμε να δώσουμε ένα κώδικα το οποίο δούλευε. Και αυτό εδώ πέρα. Για πέρα το. Και πάμε τώρα να μας κάνει ένας κάνει έλεγχο αν πραγματικά το λύσαμε σωστά. Αλλά όπως δείτε εδώ πέρα, κάπου κάναμε λάθος σε κάποιες οριακές σήμες. Σε κάτι. Αλλά αυτό το test case δεν πέρασε. Προσέξτε, δεν βάζει σαν επειδή σας δίνει όρια, δηλαδή η τιμή θα παίρνει από εδώ μέχρι εδώ, η άλλη τιμή θα είναι από εδώ μέχρι εδώ, σας δίνει κάποια όρια. Αυτά πρέπει να τα εντάξετε μέσα στο πρόγραμμά σας για να μπορέσετε να πιάσετε τα test cases. Μετά γράφουμε ένα άλλο κώδικα. Και επίσης, ένα άλλο κριτήριο είναι ο χρόνος. Δηλαδή βάζει μέσα και το χρόνο, βάζει μέσα και τη μνήμη που θα καταναλώσεις για να βγάλεις τα αποτελέσματα. Από τη στιγμή που θα το ανεβάσεις αυτό. Ναι. Μπορείς μετά να τσεκάρεις για να αλλάξεις κάτι κτλ. Βέβαια. Αυτά βλέπετε υπάρχουν σαν να έχει. Ό,τι submission κάνεις. Ό,τι submission υπάρχει, το αποθηκεύει δηλαδή μέσα. Μπορεί να το κάνεις και να σου βγαίνουν δύο test cases λάθος. Ναι. Ότι βγαίνουν λάθος δεν σημαίνει ότι τελείωσε. Ναι, αυτό πρέπει να ξεπροσπαθείς για να πάρεις το maximum. Ούτε ότι άμα δεν περάσουν όλοι, δηλαδή παίρνεις καθόλου το score της βαθμολογίας. Παίρνεις ένα κομμάτι. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση πόσο είναι 68,4 νομίζω να παίρναμε, 100%. Θυμάμαι σε ένα 68,4 βαθμολογίας, 100 που ήταν να πάρουμε maximum. Θυμάμαι σε ένα πρόβλημα, είχε καμιά 18 test cases να κάνει. Παραπάνω, μέχρι και 20. Ναι, και παραπάνω, απλά από τώρα είδα. Στους πίνακες είχε 25 νομίζω. 25? 25 test cases. Όπως ουσιαστικά αυτό τι είναι, άμα η κάθε λειτουργία σου λέει ρε παιδί μου ότι στη συγκεκριμένη ακραία τιμή ναι, θα έβγαλε άλλο αποτέλεσμα. Ή κάτι περίεργο, κάτι που αλλάζει. Και πρόσεξε τι γίνεται κιόλας. Σου λέει ότι υπάρχει λάθος, δεν σου, επιτρέπει να δεις το λάθος. Δεν σου επιτρέπει. Δηλαδή, δεν σου επιτρέπει. Καλά θυμάμαι. Δεν σου επιτρέπει να δει. Πρέπει να του ψάξει μετά να δει που έκανε λάθος. Ναι, δηλαδή μετά ψάχνεσαι. Μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Λες, αμάνα, εδώ τι γίνεται, μάμου.